παρακολούθησε ένα βίντεο και βέβαια αυτά είναι θέματα που θα δει η αστυνομία. Δεν πήρε κανένας τα παιδιά και έφυγε. Τους μίλησε και είδαμε σήμερα βίντεο να περπατά, αν είναι σωστό. Και, να, πίσω, και πίσω του τα παιδιά, κύριε Κημητρία. Χθες εγώ διερωτήθηκα γιατί ήμουν και στο σχολείο και είπα καλά. Την ώρα που βγήκαν έξω, γιατί είδα και την έξοδο και όλα. Δεν είχε έναν άλλον άνθρωπο που κατέβαζε εκείνη την ώρα το παιδί του να δει ότι είμαι βίαιο. Δεν φώναξαν τα παιδιά. Ναι, δεν φώναξαν τα παιδιά. Αλλά από ό,τι είδαμε σήμερα, δεν φώναξαν τα παιδιά. Άρα λέτε υπάρχει και θέμα σχέσεις γονέων, παιδιών και τι λέμε στα παιδιά. Ναι, εντάξει, αυτό τα καημένα τα παιδιά πήγαν να βοηθήσουν κλπ. Αλλά βλέπετε αυτό που είδαμε σήμερα και ήταν σοκαριστικό. Μάλιστα σε κάποια στιγμή, αν είναι αλήθεια αυτό που είδαμε, σταματά και ένα αυτοκίνητο, τα παιδιά προχωρούν. Δεν ζήτησαν βοήθεια. Ήταν με δόλιο τρόπο, αλλά θα τα αστυνομία αυτά. Τα κλειστά κυκλώματα βοήθησαν τη γειτονιά. Υπάρχει πλέον εισήγηση να μπουν και στα σχολεία τις κάμερες. Το θέμα συζητήθηκε παλαιότερα, εντάξει, πέρα από το κόστος, μπήκαν και κάποιες άλλες παράμετροι. Σήμερα όμως είναι από τα θέματα που πρέπει να δούμε. Νομίζω δεν έχει κάτι που θα πούμε σήμερα πρέπει ή δεν πρέπει. Όχι, εισηγήσεις να... πλέον είναι για ζήμωση, για προβληματισμό. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε πρώτα το ζήτημα της περίφραξης και δεν είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Υπάρχει συγκεκριμένα πράγματα στη Λεμεσό. Τα σχολεία της σχολικής εφορίας Λεμεσού με κάποιον τρόπο έχουν μια ψηλή περίφραξη των 4 μέτρων. Υπάρχει θηροτηλέφωνο. Νομίζω το ξανακάναμε μαζί αυτό. Το ξανακάναμε και μάλιστα επειδή είμαι και σε μια επαφή με τον κύριο Έλληνα και λόγω μια σχέση που έχουμε και προσωπική, ο κύριος Έλληνας χθες έστειλε μήνυμα στην εφορία του. Εκεί όπου δεν υπάρχουν θηροτηλεόραση ή κουδούνι, πηγαίνετε, κοιτάξτε να βάλουμε. Αυτά είναι ένα πρώτο μέτρο. Μέχρι ότου τα συζητήσουμε και να φτάσουμε στην ολοκλήρωση. Ότι... μια πορεία. Ναι. Να παραμείνει η ασφάλεια των παιδιών ως ευθύνη του προσωπικού του σχολείου. Τεράστιο ζήτημα αυτό που βάζετε. Ή εκεί τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο. Για να φύγει από τους δασκάλους και να ασχολούνται με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Πρέπει να συζητηθεί. Εγώ θα έλεγα ότι και το διάλειμμα ακόμα είναι χρόνος παιδαγωγικός για τα παιδιά. Αλλά βλέπετε, μπαίνουν άλλα ζητήματα. Κύριε Κημήτρη, μην ξεχνάτε, πέρσι είχαμε θέμα, να το θυμίσω, που σε ένα σχολείο έμπαινε ένας άνθρωπος που διέμενε εκεί με ένα μαχαίρι, μα και ο εκπαιδευτικός να είναι έξω, τι θα μπορέσει να κάνει. Είναι τεράστιο το κεφάλαιο. Ας πάμε με πρώτο βήμα την περίφραξη. Η περίφραξη είναι σημαντική. Να δούμε το θέμα των καμερών, γιατί αποδείχθηκε ότι μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση. Και βεβαίως άλλες διαδικασίες τις οποίες και πρέπει να δούμε αν η παιδονομία θα παραμείνει ως ευθύνη των. Έχει πολλά διαδικαστικά, αλλά επαναλαμβάνω, κακώς αφήσαμε το θέμα ασφάλεια και υγεία. Δεν είναι μόνο. Πρέπει να κλείσει το άλλο. Υπάρχει κάτι εκεί να πούμε ότι ακόμη και το χθεσινό μας ταρακούνησε. Και πάμε να τα δούμε, να τελειώνουμε με αυτό. Ταρακούνησε όλους. Εμάς μας ταρακούνησε πάρα πολύ. Και σήμερα που συζητούσαμε με τους συναδέλφους τους άλλους, τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ κλπ. Αυτό λέμε και εμείς, κύριε Κημήτρη. Γιατί να μην ξημερώσουμε αύριο και μόλις ξεχαστεί το περιστατικό, να πούμε ξανά. Εμείς... πίστοση των απαλλαγών και μετά διάλογο. Κύριε Κημήτρη, εμείς δεν είπαμε για πίστοση των απαλλαγών. Ναι, εμείς είπαμε για τις διαδικασίες. Που ακολουθήσει η κυβέρνηση αποφάσισε να μιλάει για πιστώσεις, για όλα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς, έστω και με αυτή την ένταση, σήμερα θα πούμε ότι κακώς αφέθηκαν τα ουσιαστικά ζητήματα. Mm-hmm. Ασφάλεια και υγεία λοιπόν να τη βάλουμε μπροστά. Έχουμε όλοι εισηγήσεις και ιδέες για το πώς μπορούν αυτά να γίνουν με τον καλύτερο τρόπο για να αισθάνονται και οι γονείς πιο ασφαλείς. Κύριε Κημήτρη, να σας πω ένα αμφιβόλο και αυτό το μα κοιτάξτε, σκεφτείτε σήμερα τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία που εργάζονται μέχρι τις 4. Έχετε πληροφόρηση. Μα εκεί και αν έχει κενά το θέμα ασφάλεια και υγεία. Που είναι μέχρι το απόγευμα. Ναι, ναι. Ακόμα το ανέφερε και ο κύριος Μαρκάτζης. Τα παιδιά που περπατούν έξω και πάνε μόνα τους. Εντάξει, δεν θα τα κάνουμε όλο, ούτε πρέπει να πανικοβάλλουμε αυτή τη στιγμή τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον ο σχολικός χώρος πρέπει να είναι χώρος ασφάλειας και στη θεωρία και στην πράξη όμως. Μας λείπει αυτή η πράξη. Κάτι τελευταίο θέλω από την εμπειρία σας τόσα χρόνια και στην εκπαίδευση. Θυμάστε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να μπει και κάποιος και αρπάξει δύο παιδιά και να φύγει? Όχι, όχι. Το μόνο που θυμόμαστε και το ζήσαμε, και μάλιστα ήταν και από τα πρώτα πράγματα που ρωτήσαμε χθες, συνήθως σε περιπτώσεις που οι γονείς έχουν κάποιες διαφορές, να πάει, άρα να είναι και γνωστό το πρόσωπο στο παιδί. Και χθες πραγματικά η ανησυχία, όταν είδαμε ότι δεν ήταν ούτε ο πατέρας των παιδιών, ούτε γνώριζαν τα παιδιά, εκεί νομίζω όλοι ανησυχήσαμε. Περισσότερο ευτυχώς η γενέσια εγκατάληξη και θέλω να δώσω πραγματικά τα εύσημα και στην αστυνομία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Κημήτρη. Όλα τα μέσα λειτουργήσατε με τρόπο που βοηθήσατε την κατάσταση, αλλά και στους πολίτες, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες που να μην έβλεπε γκρίζο αυτοκίνητο και να το πλησίαζε διακριτικά και να κοίταζε μέσα, να έβλεπε τον. Αν είχε τα χέρια του. Ναι, και αυτό είναι το συγκινητικό. Μακάρι τα παιδιά να ξεπεράσουν το συντομότερο αυτήν την. Ήταν μια τραγική εμπειρία για τα παιδιά.
Εύχομαι να μην την θυμούνται καθόλου και, να, και θα επανέλθουν στην καθημερινότητα. Το σχολείο, ξέρετε, είναι βασικός κανόνας. Το σχολείο πρέπει να λειτουργήσει κανονικά, να μην μεταδώσει τον φόβο και τον πανικό στα υπόλοιπα παιδιά, παρόλο που οφείλουμε εμείς να διασφαλίσουμε εκείνα που πρέπει. Καλύτερη κατάσταση σήμερα στο σχολείο, αν επικοινωνήσατε με τους ανθρώπους. Σίγουρα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προσπαθούν να λειτουργήσουν σε πλαίσια, στο πλαίσιο της ομαλότητας. Τώρα, νομίζετε ότι αυτά τα παιδιά, εδώ τα παιδιά μας που είναι και μακριά και βίωσαν, γιατί έχουμε όλοι. Εγώ έχω παιδί στην ηλικία του και να πιστέψετε, κύριε Κημήτρη, ότι μέχρι να μάθεις στο σχολείο κόβονται τα πόδια σου. Και επειδή έτυχε να δω και τους γονείς εκεί στο σχολείο, πραγματικά δεν ήταν στιγμές που δεν μπορεί κανένας να περιγράψει και τι αισθάνονταν ήδη οι γονείς. Ωραία. Άρα, ας κλείσουμε όλα τα υπόλοιπα να και να πάμε να συζητήσουμε αυτά για να μην ανησυχήσουμε. Υπάρχει τρόπος να κλείσουν και σήμερα και αύριο. Μα περιμένουμε και εμείς από τη Διευπουργική να σας καλέσει. Να μας καλέσει να το κλείσουμε το θέμα, να δούμε πώς προχωρούμε, κύριε Κημήτρη. Γιατί πραγματικά με τον τρόπο που το άγγιξε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο. Εμείς τι κάναμε, μια διαδικασία θέλαμε να διασφαλίσουμε, να είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι έτσι που συζητούν. Ωραία, τα πράγματα. Η πρόταση που μας έβαλε η ΣΕΚ και μιλάει για να πάμε στη ΜΕΠΕ και την αποδέχεται η κυβέρνηση, ας μπορεί να δώσει. Πάμε στη Διευπουργική και νομίζω ότι έχει και κάποια νέα δεδομένα. Πείτε ότι εγώ είμαι ο Χαμιαούρης και σας καλώ στη Διευπουργική. Σας λέω, είναι η πρόταση της ΣΕΚ, την αποδέχομαι. Και εσείς και να πάμε στο διάλογο. Από μένα, σας λέω ότι ούτε θα πήγαινα στη συνάντηση και θα έλεγα κάποια άλλα πράγματα. Αλλά άστε να πάμε εκεί να συζητήσουμε, γιατί είδατε το θέμα με τα ναρκωτικά προχτές στο σχολείο. Δεν μας δημιουργεί την ανάγκη. Μα γι' αυτό λέμε, ας κλείσουμε αυτά που είναι τα κύριε μικρά Κημήτρη, και πάμε να δούμε τα μεγάλα. Ας πω ένα πράγμα μόνο. Ναι. Καταλάβαμε τις τελευταίες μέρες ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι η δουλειά του μόνο πίσω από την έδρα. Ακόμα και τότε τα παιδιά ακολούθησαν. Και το ένα παιδί, είδατε που δεν πήγε. Βλέπετε ότι είναι πολύπλευρος ο ρόλος. Ακόμα και μια κουβέντα του εκπαιδευτικού, η νουθεσία και των γονιών και των εκπαιδευτικών, δεν είναι η δουλειά μας πίσω από την έδρα. Εμείς θα θέλαμε να φτάσουμε να συζητάμε για αυτό το ρόλο του εκπαιδευτικού.